Κύριε Κούγια, εκδικάζεται εδώ μία υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε συμβεί στη Βόρεια Κινουρία, στο Άστρος. Θα μας πείτε λίγο έτσι τα στοιχεία της υπόθεσης. Πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που ένας πατέρας αναγκάζεται για να προστατεύσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του να αφαιρέσει τη ζωή του μονάτριου γονιού του, ο οποίος πάσχει από ανίωτη ασθένεια. Δυστυχώς είμαστε στη δύσκολη θέση να υπασχιζόμαστε τον άνθρωπο αυτόν και να αναδείξουμε πτυχές της τραγωδίας την οποία βίωνε η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε να βοηθήσουμε το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Σε αυτό το στάδιο έχουμε κάνει έτοιμα να μην εξεταστούν ως μάρτυρες οι αστυνομικοί τους οποίους προσέφερε στη διαδικασία η ασφάλεια του πόλεως, γιατί έχουν διενεργήσει προαναγκαστικά καθήκοντα και αυτό απαγορεύεται. Έχουμε παράπονα από την ασφάλεια του πόλεως, γιατί προκατηλημένα έκανε κατηγορουμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε καν να είναι κατηγορούμενοι, αλλά ούτε καν μάρτυρες στην υπόθεση αυτή. Ο κατηγορούμενος έχει αναλάβει τις ευθύνες του και θέλουμε να βοηθήσουμε το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Η υπερασπιστική γραμμή θα ακολουθήσει, δηλαδή, το ότι η ανθρωποκτονία, τέλος πάντων, το μοιραίο, επήλθε μετά από διαπληκτισμό, μετά από μια ιστορία χρόνων ενδοοικογενειακής εντός εισαγωγικών βίας. Ο κύριος κατηγορούμενος έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει πει από πρώτη στιγμή τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να σκοτώσει το μονάκριβο παιδί του, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια βασάνιζε όλη την οικογένεια, χτυπώντας ιδιαίτερα τη μητέρα του και τον πατέρα του, στα πλαίσια μιας ασθένειας από την οποία έπασε και την οποία η οικογένεια δεν ήθελε να ομολογήσει, όπως δυστυχώς γίνεται σε πολλές χώρες και σε πολλά μέρη όταν υπάρχουν κλειστές κοινωνίες, και αυτό το βιώνουμε καθημερινά εμείς οι δικηγόροι που ασχολούμαστε τέτοιες καταστάσεις. Ο κατηγορούμενος δεν θέλει να δικαιολογήσει την πράξη του, απλώς περιέγραψε από την πρώτη στιγμή ότι όλα έγιναν υπό το κάτους φόβου και απειλών και σε μια ατυχή στιγμή. Κάποιοι άλλοι μάρτυρες, ποιοι θα καταθέσουν, τι έχετε ζητήσει εσείς? Θα έρθουν όλα μέλη της και θα έρθουν και γνωστοί οι οποίοι γνώριζαν το δράμα της οικογένειας. Κύριε Μίχα, και εσείς να μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση. Συμμετέχω σε αυτή την υπόθεση με πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και προσπαθούμε να αναδείξουμε το δράμα του πατέρα που έκανε φαινομενικά μια αδικαιολόγητη πράξη αποτρόπαιη και τρομερή, αλλά στο δράμα που ζούσε με τους συνεχείς συνοδερμούς, ήδη και απειλές του γιου, οι οποίες είχαν πλέον εξαχθεί στο να φοβερίζει και η αθάνατο των γονών, τον έσπρωξαν, τον ανάγκασαν να κάνει αυτό που έκανε μόνος του, χωρίς καμία συμμετοχή της γυναίκας του, η οποία κατηγορείται μάλλον από υπερβολικό ζήλο της ασφάλειας τύπου.